ένα. Ποια στα δύο τα skins, δεν θέλω να λέω πολλά γιατί εδώ πέρα περιτάει τα skin, είναι ολόσωμα, δεν μπορείς να σχολιάσεις κάτι. Γαμώ το κινητό σου, γαμώ. Καλησπέρα παιδιά, Γιάννης εδώ. Και στο μήνο μας βιντεάκι θα σχολιάσουμε και θα κάνουμε rate από το 1 στο 10, από το 1 έως το season 15 Elite Pass. Για να μην κινήσουμε να σχολιάσουμε τα Elite Pass, μαζί μας έχουμε σήμερα guest καλεσμένους στο Παπαφάγι και τον Ντένι. Γεια, γεια παιδιά. Καλησπέρα παιδιά. Και πριν ξεκινήσουμε, κάντε ένα like. Άμα φτάσει 1000 like σε αυτό το βίντεο, θα κάνουμε part 2 με τα παιδιά, με τον Ντένι και τον Παπαφάγι. Part 2 από το 16 έως το season 30. Λοιπόν παιδιά, season 1 Elite Pass. Η δικιά μου γνώμη, Sakura Elite Pass. Πραγματικά όποιος το έχει είναι OG. Εγώ δυστυχώς δεν το πρόλαβα να το πάρω το Elite Pass, γιατί είχα έρθει η Γερμανία και δεν ήξερα πώς να βάλω λεφτά στο Free Fire και έχασα τέτοιο Elite Pass. Τα skins, για τη γυναίκα θα βάλω ένα 8 στα 10. Θα μην πείτε Γιάννη, για ποιο λόγο βάζεις 8 στα 10 στη Sakura Elite Pass στη γυναίκα? Εντάξει, ωραίο είναι, αλλά πολύ basic για γυναίκα skin. Αλλά στο άντρα θα βάλω ξεκάθαρα 1,9 στα 10. Πραγματικά είναι θεϊκό, τι να σχολιάσεις στον άντρα. Η μπλούζα γαμάει, παντελόνι γαμάει, μάσκα γαμάει, είναι perfect combination για tryhard skin. Λοιπόν μάγκες, για να ακούσουμε τη γνώμη του Ντένι. Τι έχει να μας πει για το season 1? Για μένα το season 1 είναι από τα καλύτερα Elite Pass που βγήκανε και είναι πάρα πολύ όμορφο. Άμα δείτε, έχει ωραία χρώματα, ωραία πράγματα, ωραία μάσκα, όλα είναι γαμάτα και τα banners και τα avatar. Στο κορίτσι εγώ θα βάλω ένα 7 γιατί εμένα δεν μου αρέσει, αλλά όμως στα γόρια θα βάλω 9. Θα βάλω ένα 9 γιατί είναι γάμα, εντάξει, χιλοκαταλάβατε. Για να ακούσουμε και τη γνώμη και του Παπαφάγη, να δούμε τι έχεις να πει για τα season 1 Elite Pass. Λοιπόν, τώρα για το αγόρι, έχω να πω ότι η μάσκα δεν μου αρέσει τόσο. Άμα μου έλεγες πριν με ένα χρόνο να το βαθμολογήσω, έβαζα ένα 10 στα 10, αλλά τώρα που έχω καταλάβει πιο πολύ, λοιπόν, θα του βάλω ένα 8,5 στα 10, γιατί η μάσκα δεν μου αρέσει τόσο, ούτε τα παπούτσια. Η μπλούζα και το παντελόνι, εντάξει, γαμάνε, δεν μπορώ να πω κάτι. Για το κορίτσι τώρα, βάζω ένα 7 πάλι, γιατί το κεφάλι με χαλάει πάρα πολύ. Και τα παπούτσια πάλι, αλλά μπορώ να πω ότι η μπλούζα και το παντελόνι είναι πολύ ωραία. Ωραία μάγκες, πάμε να σχολιάσουμε το season 2 Hip Hop Festival. Πολύ γαμάτα skin και τα δύο. Δεν ξέρω, τα αντρικά τα skin, η Garena έχει πολύ γαμάτη έμπνευση να τα κάνει τόσο γαμάτα. Τα γυναικεία δεν ξέρω, δεν με τραβάνε και τόσο πολύ, αλλά άμα είσαι γυναίκα το βλέπεις πιο διαφορετικά το skin. Εγώ προσωπικά στα Hydra το βλέπω πολύ ωραίο skin, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Παντελόνι πολύ όμορφο, η μπλούζα λίγο το τοπάκι εκεί πέρα πάνω με το χαλάει, αλλά η μάσκα πολύ ωραία, η μπατάνα πολύ ωραία, μόνο η μπλούζα με το χαλάει στο season 2. Θα βάλω ένα και εδώ ένα 7 ρε φίλε, γιατί το βλέπω διαφορετικά το μάτι μου, δεν είναι γυναικείο μάτι να πω 10 στα 10 ή κάτι τέτοιο. Τώρα στο αντρικό πραγματικά η μπλούζα είναι θεϊκιά, γαμάει τόσο πολύ και το παντελόνι και η μάσκα και το καπέλο, δεν ξέρω, μπορεί και από τα season 2 πες να είναι και καλύτερο το season 1 σχετικά. Εδώ θα βάλω ένα 9,5. Εντάξει, δεν θα δώσω δεκάρι εννοείται, γιατί ξέρετε που θα δώσουμε δεκάρι λογικά. Και αυτή ήταν η γνώμη μου για μένα, πάμε να ακούσουμε τον Ντένι. Ένα από τα καλύτερα Elite Pass, το δεύτερο για μένα καλύτερο Elite Pass. Το κορίτσι είναι γαμάτο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μπλούζα. Έχει ενσωματωμένη τη μάσκα και μπορεί να τη φορέσει και να κάνει τρελά combinations. Να βάλεις και γυαλιά. Εγώ στο κορίτσι θα πω ένα 7,5. Όχι, ένα 8,5 γιατί γάμα είναι η season 2. Ενώ στον άντρα, το οποίο είναι το ίδιο, πιστεύω πως υπεργαμάει. Εγώ θα του βάλω ένα 9,9 στα 10. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το season 2. Και πάμε να ακούσουμε τον Παπαφάγη, εννοείται τι έχει να μας πει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τον άντρα. Η αρχή ο άντρας, μπορώ να πω ότι όλο το skin γαμάει, όλο το skin είναι ωραίο, έχει ωραία fems, είναι ωραίο σε σχήμα. Αλλά τα παπούτσια με χαλάνε πάλι λίγο, είναι έτσι χοντρά, είναι ανοιχτά, δεν ξέρω. Του βάζω ένα 8,5. Τώρα για το κορίτσι βάζω ένα 8,5 πάλι, γιατί πάλι με χαλάνε και σε αυτό το παπούτσια. Τα υπόλοιπα, τα μαλλιά, το τοπάκι, το παντελόνι μου αρέσουν πάρα πολύ, όπως και η μπαντάνα. Λοιπόν μάγκες, πάμε στο season 3, εντάξει.
λίγο περιτά τα λόγια. Από τα πιο αγαπημένα μου Elite Pass, τότε έμαθα να βάζω λεφτά στο Free Fire. Τότε ξεκίνησα να αγοράζω όλα τα Elite Pass όταν βγαίνανε. Και ήμασταν τότε παλιά. Λέγαμε πω πω, είμαστε με κόκκινο, πραγματικά είμαστε hackers. Η μάσκα είναι καλή. Εντάξει, καλούτσια είναι. Καλούτσια, κάτι κάνει, θα έλεγα εγώ προσωπικά. Το τοπάκι. Έχω πρόβλημα, έχω αρρωστήσει με τα σχιστά γυναικεία. Δεν ξέρω. Απλά θα βάλω ένα overall. Ένα 8 εδώ πέρα θα βάλω, επειδή είναι season 3, επειδή είναι το αγαπημένο μου, αλλά δεν μπορώ. Δεν με έρχεται η καρδιά να κατακρίνω τα γυναικεία σκιν, γιατί δεν είμαι γυναίκα. Αλλά εντάξει, πάμε να δούμε, εννοείται το αντρικό σκιν και αυτό σίγουρα μπορώ να το κατακρίνω, γιατί φοράω τη μάσκα σχεδόν από τότε που έχει βγει. Μάσκα πάει 1000 στα 10, εννοείται, δεν μπορώ. Χωρίς τη μάσκα κάτι πάει λάθος, δεν είμαι ο Hydra, γιατί με αυτή τη μάσκα ξεκίνησα, με αυτή τη μάσκα θα πεθάνω. Μπλούζα, πολύ όμορφη μπλούζα, θεωρητικά είναι από τις καλύτερες, και παντελόνι επίσης. Αλλά θα έλεγα και τα, εδώ πέρα θα συμφωνήσω, όπως έλεγε και πριν ο Παπαφάγης, στα προηγούμενα Elite Pass, τα παπούτσια εδώ πέρα με χαλάνε στο season 3. Αλλά σχετικά το skin θα το βάλω το γορίστικο ένα 10 στα 10, εννοείται. Πάμε να ακούσουμε, εννοείται, και την γνώμη του Ντένι. Εργαμένο season 3, όμως πάμε τώρα στο γυναικείο. Που στο γυναικείο μάγκες θα βάλω ένα πολύ... πολύ λίγο. Βάλω ένα 3 από τα 10, δεν μου αρέσει. Τίποτα μου αρέσει. Παρόλο που είναι OG, παρόλο που είναι όλο αυτό το hype με το season 3, εμένα στο κορίτσι μου αρέσει καθόλου. Όμως, πάμε τώρα στο αγόρι άντρα, ας πούμε. Πως υπεργάμα η μάσκα του, εντάξει. Όταν βλέπω αυτή τη μάσκα, λέω είναι ο Hydra. Αντιγράφει το Hydra. Γιατί από τότε που βγήκε τη φορά, όπως είπε και αυτός. Όπως είπε, και για τα παπούτσια δεν μου άρεσαν. Δεν μου αρέσει πολύ, με χαλάει. Και γενικά όλο το σχήμα γαμάει. Εγώ βάζω ένα 100 από τα 10 στο αγόρι. Με το κορίτσι σας συμφωνήσω με τον Ντένις. 3 στα 10. Χάλια. Δεν έχει τίποτα ωραίο πάνω του. Μόνο η μάσκα είναι λίγο. Το 3 είναι μόνο για τη μάσκα. Τώρα για το αντρικό, εντάξει, η μάσκα είναι Hydra, δεν υπάρχει στον τρέλι που στο όνομα, είναι Hydra η μάσκα, οκ, okay. 1000 στα 10, η μπλούζα γαμάει, μου αρέσει πάρα πολύ, μέσα σε αυτά τα spikes που έχει στους ώμους, είναι ωραίο, και το theme. Το παντελόνι πάλι είναι πολύ ωραίο και όπως και στα προηγούμενα Elite Pass, δεν μου αρέσουν καθόλου τα παπούτσια. Γι' αυτό στο αντρικό θα βάλω ένα 8,8 στα 10. Λοιπόν, μάγκες, πάμε να σχολιάσουμε το season 4. Βασιλικά skins για βασίλισσες και βασιλιάδες, πολύ όμορφα skins. Εγώ προσωπικά εδώ, επειδή είναι και τα δύο τα skin ολόσωμα και δεν μπορώ να σχολιάσω για παράδειγμα την μπλούζα και παντελόνια, είναι σχετικά όλο μαζί σετάκι. Άρα για να μην καθυστερώ, θα βάλω στη γυναίκα ένα 9 στα 10 από τα πιο αγαπημένα μου skins στις γυναίκες. Εδώ γαμάει το σκιν, δεν μπορείς ρε φίλε να κρίνεις αυτό το σκιν, αυτό είναι τέλειο, είναι πανέμορφο. Και στο βασιλιά θα βάλω ένα 8,5 στα 10. Πιστεύω πως αυτό το σκιν, γενικά αυτό το Elite Pass είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η γυναίκα, δεν ξέρω γιατί, το αγόρι δεν μου αρέσει πολύ, διότι έχει αυτή τη μάσκα που με χαλάει. Όμως, όπως είπε και ο Hydra, πως είναι ολόσωμο και ας πούμε δεν μπορείς να... κατακρίνεις αυτό το OG Elite Pass. Εγώ θα μπω κατευθείαν στη βαθμολογία και θα βάλω στο κορίτσι ένα 10 στα 10. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι tryhard. Όποιος βλέπεις αυτό, όποιος φοράει αυτό το skin είναι tryhard. Ένα στο αγόρι θα βάλω ένα 6 στα 10. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει. Λοιπόν, για το κορίτσι, αρχή, το κορίτσι έχω να πω, βάζω ένα κατευθείαν ένα 9 στα 10. Είναι από τα πιο ωραία κοριτσίστικα τα οποία υπάρχουν στο παιχνίδι. Ας είναι ολόσωμο, είναι πολύ ωραίο, είναι το theme, ωραίο τα πάντα. Το σχέδιο, τα χρώματα είναι ωραία ταιριασμένα. Το αγορίστικο πάλι μου αρέσει πάρα πολύ. Πάλι και αυτό 9 στα 10. Είναι ωραίο το theme. Η μάσκα αυτή μου αρέσει λίγο εκεί. Είναι, φαίνεται ωραίο ρε, τα κόκκινα αυτές οι γραμμές που έχει στα μάτια. Φαίνεται πολύ ωραίο. Γι' αυτό και στα 2 9 στα 10, ναι. Λοιπόν, μάγκες, πάμε και στους 5 πειρατές. Εκεί πέρα και για τα push-ups. Δυστυχώς, δεν ξέρω, νομίζω εδώ πέρα τους πειρατές δεν τους πήρα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, λογικά δεν θα είχα λεφτά εκείνο το χρονικό διάστημα. Τους πειρατές, πολύ όμορφα skin, πολύ tryhard σχετικά. Πάμε στη γυναίκα και εδώ πέρα και στη γυναίκα βλέπω ένα πολύ όμορφο skin. Μ' αρέσει σχετικά. Και έτσι που τη βλέπω, ρε φίλε, είναι καλόμουνη. Damn! Και θα τη βάλω απευθείας ένα
8 στα 10. Καλό skin είναι, αλλά δεν με τρελαίνει τόσο πολύ, αλλά είναι και πάλι ένα όμορφο skin. Για τον άντρα, πραγματικά η μπλούζα είναι απίστευτη όμορφη, είναι τρομακτική. Δεν ξέρω, βλέπω εφιάλτες άμα βλέπω αυτή την μπλούζα. Πανέμορφη, πραγματικά, μάγκες. Και το παντελόνι, μόνο το καπέλο εδώ πέρα με χαλάει, αλλά σχετικά μπλούζα και παντελόνι, σίγουρα ένα overall και τα δύο μαζί θα πάρουν 8 στα 10. Βλέπουμε εδώ ένα ελίτος το οποίο είναι πολύ OG, όπως και όλα τα άλλα που είδαμε. Είναι γαμάτο Elite Pass. Εγώ πιστεύω πως είναι καλό με τα items που έχει το Elite Pass. Είναι ωραία banners, όλα ωραία. Με χαλάει στο skin ότι δεν έχει μάσκα. Ωραία. Και όλο το άλλο, ας πούμε, η μπλούζα, όπως είπε και ο Hydra, γαμάει. Και το παντελόνι. Εγώ στο αγόρι βάζω ένα 8,5 στα 10. Είναι τίμιο. Άμα τώρα είχε και μάσκα και είχε ένα καλό, ωραίο καπέλο, θα του βάζα ένα 9. Τώρα πάμε στο κορίτσι που έχει, εμένα δεν μου πολύ αρέσει το σκηνά από την αλήθεια, δηλαδή δεν θα το έπαιρνα, θα το παίρνα μόνο για το αγόρι και τα items. Τώρα τι να πω, το σκιν, ας πούμε, το καπέλο με χαλάει και στα δύο, όπως είπα και στο αγόρι. Δεν με χαλάει όμως η μπλούζα, μόνο η μπλούζα δεν με χαλάει, αυτό. Και στο κορίτσι βάζω ένα 6 στα 10. Λοιπόν, τώρα για το κορίτσι πάλι πέφτουμε πάρα πολύ χαμηλά. Δεν μου αρέσει τίποτα πάνω στο κορίτσι. 4 στα 10. Καθόλου τίποτα. Το καπέλο με χαλάει πάρα πολύ. Στον άντρα τώρα θα βάλω. Για αρχή τώρα το καπέλο με χαλάει όπως και σε εσάς τους δύο. Το παντελόνι πάλι με χαλάει όπως και οι μπότες. Η μπλούζα εντάξει γαμάει. Αλλά τώρα μόνο για την μπλούζα του βάλω ένα 5 στα 10. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στο season 6. Ρομποτάκια, εντάξει, το γυναικείο skin δεν θέλω να το βλέπω καθόλου. Θα βάλω ένα 0 στα 10 απευθείας, δεν θέλω να το βλέπω καν. Και στο αγόρι θα βάλω, επειδή είναι σχετικά ομορφούτσικο skin τότε που είχε κάνει η Γκαρένα, θα βάλω ένα 8 στα 10. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι παραπάνω εδώ, γιατί δεν έχει πολλά πράγματα να σχολιάσω που να με τραβάνει το μάτι. Γι' αυτό πήγα απευθείας στην βαθμολογία μου. Season 6 το έχω, ας πούμε, άρχισα να το παίρνω σοβαρά το Free Fire. Τι εννοώ, δηλαδή ήθελα να το πηγαίνω heroic και αυτά. Όσο έβλεπα με αυτό το skin, το season 6 το ανδρικό, φοβόμουν τέρμα, όπως είπε και ο Hydra με το season 3. Και εγώ με αυτό το skin φοβόμουν. Είχα αγάπη μίσους για αυτό το skin. Ωραία. Το skin για μένα, για εκείνη τα χρόνια, ήταν γαμάτο. Όμως άμα το πάρεις τώρα με τέτοια skin που έχει κάνει η Γκαρένα, που έχει βγάλει πολλά μετά από αυτή τη σεζόν, πιστεύω πως είναι μικρό, δεν μου αρέσει καθόλου. Ωραία, μου αρέσει, ας πούμε, η μπλούζα και τα παντελόνια, ενώ το παπούτσι και η μάσκα δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ στο ανδρικό θα βάλω ένα 5 από τα 10, ωραία, είναι και OG, γι' αυτό το βάλα ένα 5, αλλιώς άμα ήταν καινούργια θα του βάζα ένα 0, να ξέρετε. Και το κορίτσι, δεν έχω τι να πω, είναι για το... ενώ... είναι 0 από τα 10. Τώρα για το αντρικό, ας ξεκινήσουμε με το αντρικό αυτή τη φορά. Λοιπόν, το αντρικό μου αρέσει πάρα πολύ. Η μάσκα και η μπλούζα και το παντελόνι είναι πολύ ωραία. Τα παπούτσια με χαλάνε όπως όλους, εντάξει. Με το παντελόνι μπορείς να κάνεις πολύ ωραία combination και με την μπλούζα. Με τη μάσκα επίσης μπορείς να φτιάξεις ωραία skin με αντζέλικα, με μπλε αντζέλικα κυρίως και μπλε παπούτσια. Θα του βάλω ένα 8,8 στα 10 επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το season 6, δεν ξέρω τι. Τώρα για το κορίτσι, πάλι μου αρέσει, εκτός από το κεφάλι και τα παπούτσια, μου αρέσει όλο. Είναι πολύ ωραίο και άμα αυτό κάνεις ωραία κόμπο, θα της βάλω ένα 6,5 στα 10. Λοιπόν, μάγκες, πάμε και στο season 7. Πραγματικά αυτά τα skins είναι OG top. Πραγματικά θα πω, εδώ πέρα μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα αυτό που βλέπω σαν εικόνα, και τα δύο, και το αντρικό και το γυναικείο φύλλο. Και πάμε να ξεκινήσουμε εννοείται από το αντρικό, γιατί αυτό με τραβάει στο μάτι. Το σκινάκι είναι. Το καπέλο πραγματικά είναι τι tryhard είναι αυτό το καπέλο, ρε μαλάκες. Το καπέλο πολύ όμορφο, μπλούζα πολύ όμορφη, παντελόνι πολύ όμορφο. Μόνο λίγο η μασκούλα εδώ πέρα με χαλάει, αλλά σχετικά είναι πάρα πολύ γαμάτο skin. Και θα το βαθμολογήσω ένα 9 στα 10. Τώρα στη γυναίκα, ωραίο το καπελάκι για γυναίκα.
Αλλά δεν μπορείς να κάνεις τέτοιους tryhard συνδυασμούς όπως στους άντρες να πεις πω πω αυτός είναι PvP player βραζιλιάνος και κάτι τέτοιο. Γι' αυτό θα τη βάλω ένα 6 στα 10. Season 7, η αγαπημένη μου σεζόν, η πρώτη φορά που πήγα heroic, η πρώτη φορά που έβαλα λεφτά στο Free Fire και πήρα το Elite Pass, ήτανε από τα αγαπημένα μου Elite Pass, μόνο που με χάλασε κάτι. Όλο το σκηνή είναι γαμάτο και τα παπούτσια και όλα και η μάσκα το γαμάει. Όμως είναι πολύ γαμάτο το αγόρι, ωραία, είναι πάρα πολύ γαμάτο. Όλα τα bundle, όλα τα πάντα, ό,τι είχε αυτό το Elite Pass, τσάντες, βόμβες, ήτανε 10 στα 10. Το skin, εγώ θα του βάλω το αγοριό, ένα 100 στα 10. Δεν γίνεται να μη σου αρέσει αυτό το skin, είναι γαμάτο. Τώρα, για κορίτσια, ωραία. Okay, δεν με χαλάει, αλλά εμένα δεν μου αρέσει. Μ' αρέσει έστω το καπέλο και η μπλούζα. Τώρα όλα τα άλλα, okay, τίμια. Εγώ θα βάλω ένα 4 στα 10, δεν μπορώ να βάλω άλλο. Μόνο και μόνο επειδή είναι OG, δεν μ' αρέσει τίποτα πάνω εκτός από την μπλούζα και το παντελόνι λίγο. Τώρα για το αντρικό τι μπορώ να πω. 9 στα 10 το αντρικό, δεν μπορώ να πω κάτι. Μόνο και εμένα όπως όλους η μάσκα με χαλάει. Αλλά το καπέλο και το παντελόνι μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Είναι ωραίο και όπως είπε και ο Ντένις, ό,τι είχε αυτό το Elite Pass μέσα ήταν πολύ ωραίο. Και πάμε στο season 8 και αρχίζει και χαλάει γενικότερα η καρένα. Από εδώ και πέρα δεν μου αρέσουν να πω την αλήθεια τα Elite Pass, παρόλο που τα έχω πάρει όλα. Ξεκινάμε από το γυναικείο. Πιστεύω εδώ πέρα το γυναικείο θα το βάλω απευθείας ένα 5 στα 10. Γιατί ξέρετε, θα θέλω να τα λέω 100 φορές ότι δεν μου αρέσουν γενικότερα τα γυναικεία skin στο Free Fire και δεν πρόκειται να φορέσουν. Μόνο το απελαπάτο το skin μου αρέσει. Είναι πολύ καλό. Όταν έπαιζε με τη γυναίκα με τα μαλλιά έτσι, με την κοτσίδα και με το ωραίο το καλσονάκι αυτό τούτο. Και πάμε στο αντρικό. Η μάσκα από το γόρι με χαλάει. Η μπλούζα καλή είναι σχετικά. Τα παπούτσια είναι άσε. Πιέσε μέσα, το παντελόνι έτσι και έτσι. Άρα μόνο εδώ πέρα η μπλούζα μου αρέσει και θα το βάλω ένα 6 στα 10. Πάμε τώρα στη season 8. Για μένα η season 8 δεν πολύ μου άρεσε. Ήταν μέτρια. Και εκείνη τη σεζόν δεν έπαιξα πολύ Free Fire διότι το βαρέθηκα. Όμως το skin του κοριτσιού παλεύεται και μη σας πω ότι θα το φόραγα κιόλας, ωραία, και που δεν φορά κορίτσι. Εγώ θα βάλω ένα 9 στα 10, μου αρέσει το κοριτσίστικο, δεν ξέρω. Έτσι είναι, έτσι μοβά και έτσι, ξέρετε, τσιλ. Αυτό. Ενώ, το αγόρι, μαλάκες, δεν έχω δει πιο χειρότερο OG Elite Pass, ωραία. Είναι από τα χειρότερα, δεν μου αρέσει καθόλου. Το μαλλί είναι σαν να είναι γάτα πάνω, ας πούμε, έτσι μια τριχωτή γάτα. Να τον έχει γαμίσει, ξέρω εγώ, η γάτα. Και γενικά, ρε φίλε, δεν είναι ωραίο. Ας πούμε, άμα θες να βάλεις τα παπούτσια, πρέπει να βάλεις και τα παντελόνια. Είναι σαν να είναι ολόσωμο. Γι' αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Στο κορίτσι, όπως είπα, 9 στα 10. Και το αγόρι, 1 στα 10, φίλε. Θα ξεκινήσω με το αγορίστικο. Θα διαφωνήσω τελείως και με τους δυο σας. Το αγορίστικο μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί το φορά. Έχω δει πάρα πολλούς Έλληνες μέσα στο 2020 που το φοράγανε. Κυρίως είναι σκηνή το οποίο το φοράνε πολλοί Έλληνες και είναι πολύ ωραίο. Η μάσκα δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι εκεί αυτό το γυαλί που έχει στο δεξιμάτι, είναι ωραίο. Η μπλούζα, άμα τη βάλεις με μπλε αντζέλικα, είναι πάλι ωραία. Το παντελόνι παλεύεται άμα το βάλεις με τρέχαρ μπλούζα και με μπασκεμπολίστικα παπούτσια. Τα παπούτσια εντάξει, δεν το συζητάω, χάλια. Γι' αυτό στο αντρικό θα βάλω ένα 8,5 στα 10. Τώρα για το κοριτσίστικο, τι να πω. Είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο το theme, είναι ωραίο το χρώμα, είναι ωραίο το σχέδιο. Ένα 6 στα 10. Λοιπόν, παιδιά, πάμε και στο season 9. Και όπως είπα, τα skin σιγά σιγά γίνονται όλο και χειρότερα. Δεν μπορώ να τα βλέπω. Ξεκινάμε απευθείας με το κορίτσι. Βάζω ένα 0 στα 10. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το skin. Είναι χάλια. Και στο αγόρι θα βάλω επίσης 0 στα 10 γιατί αυτά τα skin δεν ξέρω πόσους ήρθε να τα κάνουν. Ξεκινάνε έτσι με ωραία skin και μετά όσο πάνε γίνονται χειρότερα. Και τι να σχολιάσω, δεν έχει το κάτι wow που να πεις αυτό είναι καλό, όμορφο. Η μπλούζα σαν ανάποδο γαμώτο. Εγώ πιστεύω αυτό το Elite Pass είναι
από τα χειρότερα. Ένα από τα χειρότερα OG. Ωραία. Εγώ δεν θα το σχολιάσω. Εγώ θα πω ένα αριθμό. Θα πω τη βαθμολογία μου. Στο αγόρι μείον 1 από τα 10. Ωραία. Και στο κορίτσι μείον 100 από τα 10. Δεν γίνεται. Είναι σαν να... Τι να πω. Είναι σαν να τους έχει βγάλει ο Elon Musk και να τους έχει πατήσει ο δροσοθύρας, φίλε. Δεν ξέρω. Σιδερένια εκεί Google. Γι' αυτό μόνο και για το σκάρ το οποίο κρατάει το αγόρι, το σκάρ αυτό το μπλε, το οποίο το είχαν βγάλει πάλι το 2020 στο τέλος για τελευταία φορά, μόνο για εκείνη την Google και για το σκάρ του βάζω 4 στα 10 και στα δύο τα skin. Εντάξει, τα δύο τα skin καλύτερα να μην κάνω react. Και πάμε στη season 10, εδώ ψιλοφτιάχνει τα skins και θα ξεκινήσουμε από τα θετικά, εννοείται. Πάμε στη γυναίκα, αυτό που βλέπω επιτέλους είναι το κάτι που μου αρέσει, είναι ένα πολύ όμορφο σκιν εδώ πέρα, θα το δώσω εδώ στην καρένα. Έκανε πολύ όμορφο σκιν γυναικείο, το είχα φορέσει και εγώ τότε παλιά όταν έπαιζα με λίγο γυναικεία skins. Και θα πάμε απευθείας, στη μάσκα γαμάει πολύ άσχημα και γενικότερα η μπλούζα και το παντελόνι, μόνο τα παπούτσια εδώ πέρα είναι χάλια στο κορίτσι. Αλλά σχετικά όλο το σκιν θα το βάλω ένα 8,5 στα 10. Τώρα πάμε στο αντρικό το skin και εδώ πέρα χαλάει πάρα πολύ άσχημα, δεν μ' αρέσει σχεδόν αυτό που βλέπω. Η μάσκα δεν μ' αρέσει πολύ, θα πεις τώρα Hydra τώρα είναι αυτό από την Αίγυπτο, Ανούμπις, πάει λέγοντας, έχει μια ιστορία και κουτουλουπού. Μπλούζα δεν μ' αρέσει τόσο πολύ, επίσης και το παντελόνι και τα παπούτσια στο μάτι μου δεν βγάζει καλό vibe. Γι' αυτό θα βάλω ένα 3 στα 10. Season 10 για μένα είναι ένα... Elite Pass, ας πούμε, okay, γαμάτο, καλό, όμως το κορίτσι υπεργαμάει, όλο το Elite Pass γαμάει, μόνο που με χαλάει στον άντρα. Στον άντρα δηλαδή, τι να πω, είναι χάλια αρχικά, είναι ρομπότ, γάτα, Ανούβης όπως είπες και εσύ, στην Αίγυπτο, με όπλα. Τι να πω, είναι για μένα ένα 2 στα 10. Πάμε τώρα στο κορίτσι. Ωραία, η Κλεοπάτρα, έτσι εγώ την έλεγα, Κλεοπάτρα. Γαμούσε πάρα πολύ αυτό το σκιν και ακόμα γαμάει. Όμως είναι δύσκολο να το συνδυάσει με γενικά άλλα ρούχα. Εμένα γενικά δεν μ' αρέσει η μάσκα, να πω την αλήθεια, μόνο η μπλούζα. Αυτό. Τώρα και στα δύο skin, επειδή, στα δύο skin θα βάλω ένα 5 στα 10, δεν είναι τόσο κακά, αλλά δεν είναι και τόσο ωραία. Τώρα με το κοριτσίστικο μπορώ να πω ότι είναι αρκετά ωραίο. Η μπλούζα και η μάσκα, όπως είπες και εσύ, Γιάννη, είναι πάρα πολύ ωραίες. Απλά αυτό το skin, όπως είπε και ο Ντένις, δεν μπορείς να το συνδυάσεις με πράγματα, πρέπει να το φορέσεις έτσι ολόσωμο όπως είναι. Και αυτό για το κοριτσίστικο του βάλω ένα 5 στα 10. Τώρα για το αγορίστικο. Τι να πω, η μάσκα και η μπλούζα για κάποιο λόγο μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι και μπλε σκούρο το αγαπημένο μου χρώμα. Είναι, άμα βάλεις αυτά τα δύο με μπλε αντζέλικα π.χ. και με μπασκεμπολίσκα παπούτσια, τη μάσκα και την μπλούζα, είναι πολύ γαμάτα. Εντάξει, το παντελόνι και τα παπούτσια δεν το συζητάω χάλια, γι' αυτό στο αγορίστικο, μόνο για τη μάσκα και για την μπλούζα θα του βάλω ένα 6 στα 10. Πάμε στο season 11. Εδώ καλυτερεύουν τα skins και στα δύο φύλλα, και στο γόρι και στο κορίτσι. Στο γόρι η μάσκα είναι πολύ όμορφη, δεν έχω να πω. Και η μπλούζα έτσι που πετάγονται οι φλόγες από μέσα του, λες και είναι λάβα. Και είναι γενικότερα έτσι σχετικά πολύ όμορφο skin. Εντάξει, από παντελόνι παπούτσια δεν ξέρω τι κάνει η Καρίνα σχετικά με αυτό το παιχνίδι, τα έχει παραμιλήσει πολύ άσχημα. Αλλά γενικότερα από μάσκες και μπλούζες η Καρίνα πετάει, βγάζει πολύ όμορφα πράγματα. Γι' αυτό από αγόρι θα το πω, τι να το βάλουμε, θα το βάλουμε ένα 4 στα 10. Θα με πεις τώρα Γιάννη πως, αφού είπες καλά λόγια για το αγόρι, 4 στα 10. Και πάμε νότι και στο κορίτσι, η μάσκα εκεί αυτό με το μάτι είναι πολύ όμορφο στο κορίτσι. Και η μπλούζα ωραία είναι, αλλά γενικότερα στα κορίτσια, όπως είχαν πει και τα παιδιά, δεν μπορείς να τα συνδυάσεις τόσο πολύ καλά. Γι' αυτό θα σχολιάσω καλύτερα το skin παρά να συνδυάσουμε. Γι' αυτό σαν skin θα το βάλω ένα 6 στα 10.
Season 11, ένα ωραίο, μια ωραία season, ωραίες αναμνήσεις, ωραίο Elite Pass. Είναι πάρα μα πάρα πολύ γάμα, είναι γάμα τη Elite Pass για μένα. Τώρα, το ανδρικό, ωραία, το ανδρικό για μένα γαμάει. Η μπλούζα γαμάει, το παντελόνι έτσι και έτσι και τα παπούτσια χάλια. Τώρα, η μάσκα, δεν μπορείς να τη συνδυάσεις με κάτι διότι δεν είχαν βγάλει καλές μάσκες, καλά πράγματα. Δεν θα μπορείς να τη συνδυάσεις μάσκα. Εγώ στα γόρι θα βάλω ένα 4 στα 10. Πάμε τώρα στο κορίτσι. Στο κορίτσι τώρα, okay, γαμάει το σκηνό. Ωραία μάσκα, ωραία μαλλιά, ωραία μπλούζα και έτσι ωραίο παντελόνι και χάλια τα παπούτσια. Όπως πάντα για την Καρένα, τα γάμα για τα παπούτσια. Αυτό. Και στο κορίτσι θα βάλω ένα 6,5 στα 10. Τώρα με το αγόρι, τι να πω. Το αγόρι είναι ωραίο, η μάσκα είναι ωραία. Και η μπλούζα είναι ωραία. Το παντελόνι το γαμάει πάρα πολύ, μπορώ να πω, γιατί το έχω δει το skin και το έχω φορέσει κιόλας. Τα παπούτσια πάλι, εντάξει, τα παπούτσια σε κανένα Elite Pass δεν μ' αρέσουν, δεν μπορώ να πω. Γι' αυτό το αγορίστηκα, του βάλω ένα. Τι να του βάλω τώρα, ένα 5 στα 10. Μόνο για τη μάσκα, επειδή έχει αυτό το ωραίο το τριγωνικό που είναι σαν μάτι. Τώρα για το κορίτσι, δεν ξέρω, αλλά δεν μ' αρέσει καθόλου τα μαλλιά, ούτε η μάσκα, ούτε η μπλούζα, τίποτα δεν μ' αρέσει. 3 στα 10, δεν είναι καθόλου ωραίο. Φαίνεται, δεν είναι λίγο κυκλικό, είναι με κέρατα, δεν φαίνεται ωραίο. Και εννοείται, πάμε στο 12ο Elite Pass. Πραγματικά εδώ πολύ θετικά έχω να πω. Με θυμίζει αυτό το skin άστεγος, όταν έπαιζα παλιά Free Fire. Έπαιρνε αυτό το skin και τώρα θυμάμαι που είχε κάνει ένα headshot σε έναν παίχτη G3 νομίζω. Ή στην Godwins ήταν, δεν θυμάμαι, νομίζω στην Godwins, στην Godwins ήταν, ναι, στην παλιά την Godwins. Είχε κάνει ένα headshot πολύ όμορφο με αυτό το skin και με θυμίζει πάντα άστεγος. Γι' αυτό από αγόρι, από μάσκα, μπλούζα και γενικότερα όλο το σετάκι θα το βάλω ένα 9,9 στα 10. Γιατί με θυμίζει άστεγο. Και γενικότερα είναι πολύ όμορφο skin. Στην κοπέλα η μάσκα είναι άστα να πάνε. Δεν θέλω να το βλέπω καν, ένα 3 στα 10. Ωραία, το αγόρι είναι ok. Μου αρέσει, είναι κομπλέ. Μόνο που η μάσκα με χαλάει, το παντελόνι με χαλάει και τα παπούτσια. Η μπλούζα είναι ωραία, μπορείς να τη συνδυάσεις με ρούχα ας πούμε. Αυτό, στο αγόρι θα βάλω ένα 7 στα 10. Λοιπόν, τώρα με το αγόρι τι να πω, η μάση, όλο το σκιν αυτό εγώ λόσομο θα το φορούσα άνετα, μου αρέσει πάρα πολύ, λέει έτσι ωραίο το theme, το σχέδιο είναι ωραίο, το χρώμα, το μόβι, το έχουμε ταιριάξει ωραία, η μάσκα δεν ξέρω τι μαλακές λέει ο Ντένις, είναι πολύ γαμάτη, έχω δει πολλούς να τη φοράνε, η μπλούζα πάλι είναι γαμάτη, τα παπούτσια και το παντελόνι, άμα ήταν να το φορέσει όλο αυτό το σκιν θα τα πρέπει να το φοράς έτσι, εγώ θα το φόραγα, γι' αυτό στο σκιν το αντρικό θα βάλω ένα 8 στα 10. Γιατί είναι και το σκάρ από κάτω, όπως βλέπεις, και είναι το χρυσό το pre-order, είναι πολύ ωραίο χρώμα, μαλάκα. Τώρα το κοριτσίστικο, μόνο και μόνο επειδή το αγόρι μου αρέσει πάρα πολύ και το κοριτσίστικο είναι σαν copy-paste, θα βάλω ένα 2 στα 10 στο κοριτσίστικο. Και πάμε στο 13ο, το Rampage, Elite Pass. Και εδώ, εντάξει, δεν είναι κακά τα σκηνάκια, actually. Πάμε στη γυναίκα, 5 στα 10, επειδή η μάσκα δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Λες και είμαστε στο Squid Game με θυμίζει. Αλλά γενικότερα στο σκι, το τρικό του σκι έχει ωραία μάσκα εκεί, κάτι περίεργα. Σαν η καρδιά του είναι σαν ρομπότ είναι. Με θυμίζει 6 Elite Pass. Και γενικότερα είναι πολύ όμορφο σκηνάκι και θα βάλω ένα 6 στα 10. Η season 13 ήταν, το είχα πάρει αυτό το Elite Pass αλλά στο παλιό μου account. Είναι ωραίο. Το αγόρι, ok, ωραίο, αλλά δεν, κάτι με χαλάει. Με χαλάει πως δεν μπορείς να συνδυάσεις τα skin. Και στα Elite Pass γενικά, άμα δείτε όλα αυτά τα Elite Pass που έχουμε περάσει από τη season, από τη season 8 έως και τώρα, δεν μπορείς να συνδυάσεις skins. Πρέπει να φορέσεις ολόσωμο. Το κορίτσι όντως είναι σαν το Squid Game. Τώρα που το είπες, όντως το σκέφτηκα αυτό. Δηλαδή, όντως, ναι, αυτό. Και βαθμολογία στο αγόρι,
θα βάλω ένα 7 στα 10. Οκ, είναι χάλια, αλλά άμα το φορείς ολόσωμο είναι γαμάτο. Στο κορίτσι, τώρα μου αρέσει όλο το skin, δεν ξέρω. Θα το φορούσα ολόσωμο. Έτσι φαίνεται σαν βραζιλιάνικο, δεν ξέρω ρε φίλε, μου θυμίζει κάτι τέτοιο. Και εγώ το κορίτσι, ας πούμε, θα το βάλω ένα 8 από τα 10. Το αγαπημένο μου event στο FF από τότε που βγήκε και το Rampage, αυτό το συγκεκριμένο League Pass, είναι το πρώτο League Pass που είχα πάρει, η πρώτη φορά που θα βάλει λεφτά στο FF. Το κορίτσι θα βάλω ένα 6 στα 10, γιατί μου αρέσει η μπλούζα και η μάσκα αρκετά. Δεν είναι αυτό σαν το Squid Game, δεν μου περνάει καλά το μυαλό. Είναι ωραίο να το συνδυάσει με ένα συγκεκριμένο παντελόνι που ξέρω εγώ, κάτι άλλα παπούτσια. Τώρα το αντρικό, άμα το βάλει ολόσωμο, 9 στα 10. Για το αντρικό δεν με νοιάζει καθόλου. Είναι πολύ γαμάτο. Η μπλούζα τη συνδυάζει με ρούχα, άμα θε. Και το κεφάλι, αλλά σπάνια θα βρει κάποια για να το συνδυάσει. Είναι σπάνια ρούχα. Και πάμε στο 14ο Elite Pass. Εδώ πραγματικά τα μάτια μου θέλουν γυαλιά μοιοπίας. Δεν μπορώ να το βλέπω απευθείας και τα 2-0 στα 10. Δεν βλέπω πολύ καλά δουλεμένα skins. Απλά είπανε Elite Pass έρχεται, βγάλτε ό,τι να είναι γρήγορα, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι skin. Και κάπως έτσι τα πέταξε η καρένα και μας βάλανε αυτά τα skins για season 14. Αν είναι δυνατόν. Απαράδεκτο θεωρώ εγώ από την καρένα αυτό που έκανε. Δεν έχει κάτι όρο που να με τραβάει το μάτι, ούτε οι μάσκες, ούτε τα καπέλα, ούτε οι μπλούζες, ούτε τίποτα. Γι' αυτό απευθείας και στα 2 και 0 στα 10 όπως είπα. Και αυτό το Elite Pass είναι το season 14, το πρώτο τελευταίο. Πιστεύω πως, okay, το αγόρι έχει πολύ ωραία μπλούζα. Όλα τα άλλα και στο αγόρι και στο κορίτσι με χαλάνε, όλα. Εκτός από την μπλούζα του αγοριού μπορείς να συνδυάσεις πολλά πράγματα να κάνεις. Αυτό, όμως το αγόρι θα βάλω ένα 2 στα 4 μόνο για την μπλούζα. Τώρα άμα ήταν καλοφτιαγμένο το skin, όπως είπε και ο Χάιντερ, να το κάνω γρήγορα επειδή βγαίνει το καινούργιο Elite Pass. Αυτό, στο κορίτσι, είναι πολύ χάλια, δεν μπορείς να συνδυάσει τίποτα. Η μάσκα χάλια, μαλλιά χάλια, όλα χάλια, είναι χάλια ρε φίλε. 0 στα 10 το κορίτσι. Τώρα για το αγόρι θα συμφωνήσω με τον Dennis, με την μπλούζα. Μπορείς να φτιάξεις κάποια συγκεκριμένα skin. Εντάξει, το υπόλοιπο το από κάτω είναι χάλια. Η μάσκα του αγοριού είναι πολύ ωραία. Γιατί έχω δει κάποιους βασιλιάδες που τη φοράνε με συγκεκριμένα skin και είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα για το κορίτσι, τι να πω. Δεν φαίνεται καν σαν κορίτσι γάμο. Ότι είναι ανάποδο γάμο, ότι είναι ρομπότ. Τώρα γι' αυτό στο κορίτσι θα βάλω ένα 2 στα 10 και στο αγόρι θα βάλω ένα 5 στα 10. Και εννοείται πάμε και στο τελευταίο Elite Pass. Πάμε απευθείας στο αγόρι. Το skin γενικότερα δεν με τρελαίνει ιδιαίτερα. Μπορεί σε κάποιους άλλους να αρέσει, σίγουρα θα ακούσουμε θετικά σχόλια από τα παιδιά, αλλά εμένα προσωπικά μόνο η μάσκα έτσι είναι ωραία. Τα υπόλοιπα και μπορεί και λίγο η μπλούζα θα θεωρούσα να είναι λίγο έτσι ορούτσι και αν να τη συνδυάσεις. Αλλά σαν skin θα το βάλω απευθείας ένα 4 στα 10. Και πάμε στο κορίτσι, μόνο η μάσκα μου αρέσει και λίγο η κουκούλα της. Κάτι παραπάνω δεν μου αρέσει τη γυναίκα αυτό που βλέπω, γι' αυτό θα τη βάλω ένα 3 στα 10. Το τελευταίο Elite Pass για το βίντεο, το οποίο έχω θετικά λόγια, ωραία. Μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, μπορείς να φτιάξεις πολύ βραζιλιάνικα skins με την μπλούζα και τα παντελόνια. Ήταν πολύ ωραίο Elite Pass για μένα, στο αγόρι. Το αγόρι... υπεργαμάει. Και αυτό, εγώ θα βάλω ένα δύσκολη βαθμολογία, 6,5 στα 10 στο αγόρι. Στο κορίτσι τώρα. Στο κορίτσι δεν έχω θετικά λόγια. Είναι πολύ χαλιά το σκιν, μου αρέσει όπως και η κουκούλα. Και τα παντελόνια. Είναι, ξέρεις, μπορείς να συνδυάσεις. Και η μπλούζα. Αυτά. Εγώ στο κορίτσι θα βάλω ένα τίμιο 5,5 στα 10. Φυσικό, θα συμφωνήσω και με τους δυο σας. Η μπλούζα υπέργαμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει όλο το σκιν το αγωδίστικο αυτό, αλλά η μάσκα με χαλάει πάρα πολύ. Είναι σαν γάτα, σαν
σαν ζώο είναι, γάμο. Δεν είναι καθόλου ωραία η μάσκα. Αν και η μπλούζα, όπως είπα, γαμάει. Είναι πολύ ωραία. Μπορείς να τη συνδυάσεις με πολλά ωραία πράγματα. Όπως και τα skin που είναι στα όπλα, το MP5 που κρατάει η κοπέλα και το μητέρα που κρατάει ο άντρας. Είναι πολύ ωραία τα χρώματα. Υπέρ γαμάνε. Τώρα για το κορίτσι, τι να πω. Είναι ωραίο skin, μπορώ να πω. Αλλά και σε αυτό είναι ακριβώς το ίδιο. Με χαλάει η μάσκα, ρε. Και τα δύο τα skin τα χαλάει η μάσκα. Πρέπει να ήταν μια άλλη μάσκα, πιστεύω. Γι' αυτό τώρα στο κορίτσι θα βάλω ένα τίμιο 5 και στο αγόρι θα βάλω ένα 6,5. Λοιπόν, μάγκες, άμα σας άρεσε, πατήστε ένα like, ένα subscribe. Πείτε κάτω στα σχόλια ποιο ήταν το αγαπημένο σας Elite Pass και μπορείτε να βαθμολογήσετε το 1 στο 10 εσείς από κάτω στα σχόλια να δούμε τι θα γράψετε. Από μένα και τα παιδιά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Bye.